Αν τολμήσουμε να πάμε με τη σκέψη μας πίσω στο χρόνο, στα χρόνια της ναζιστικής εποχής και κατοχής στην Ελλάδα και στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου στην Αθήνα, το μεγαλύτερο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης και μεταγωγής, θα δούμε ότι η μνήμη του έχει χαραχτεί βαθιά και ανεξίτηλα στη συλλογική συνείδηση. Ακόμα και μετά τον πόλεμο και την αποχώρηση των Γερμανών από την Αθήνα τον Οκτώβριο του 1944, το στρατόπεδο λειτουργήσε σαν τόπος μαρτυρίου για τους αντιφρονούντες μέσα στον εμφύλιο. Πόσο κοντά μας και πόσο μακριά μας είναι όλα αυτά που έγιναν τότε εκεί? Στο μπλοκ 15, στο βάθος του στρατοπέδου με τα υπόλοιπα 20 κτίρια, είναι ο τόπος του απόλυτου μαρτυρίου, του τρόμου και της απομόνωσης αυτών που επρόκειτο να πάνε για εκτέλεση. Εδώ προσπαθούν να εξαθλιώσουν τον άνθρωπο ψυχικά και σωματικά, με βασανιστήρια, με άγριες ανακρίσεις, με καταναγκαστικά έργα, με εκτελέσεις. Όσα ήφαινε η ζωή στον αργαλιό της, με το μόχθο, με την αγάπη, με τη χαρά αυτών των ανθρώπων, οι Γερμανοί και τα τάγματα ασφαλείας προσπαθούσαν να τα ξυλώνουν μέρα νύχτα, κάθε στιγμή και ώρα της ημέρας. Και εδώ διασταυρώνεται και η οικογενειακή μου ιστορία με τον τόπο αυτό. Το 1944 ο παππούς μου μαζί με πολλά μέλη της οικογένειας, της ευρύτερης οικογένειας, καθώς και με 4.500 άλλους Εβραίους, έπρεπε να υποστούν το βάναυσο εγκλεισμό στο Χαϊδάρι πριν εκτοπιστούν στο στρατόπεδο του Auschwitz, από όπου ελάχιστοι επέστρεψαν. Σήμερα στο Ρουφ, εδώ που βρισκόμαστε, φεύγαν τα τρένα, μεγάλη σειρμή, με βαγόνια τα οποία προορίζονταν για ζώα, φεύγαν στιβαγμένα με ανθρώπους, με αιχμαλώτους, με κρατούμενους για τα ναζιστικά στρατόπεδα. Έπρεπε να υποστούν και αυτό το μακρύ και ασφυκτικό ταξίδι μέχρι να φτάσουν στα ναζιστικά στρατόπεδα. Η τέχνη όμως δεν μπορεί να μείνει αμέτωχη. Αντιδράει γρήγορα και δυναμικά. Όσο το Χαϊδάρι εξοντώνει τους ανθρώπους και σκορπίζει τον τρόμο και μέσα αλλά και στην κοινωνία ώστε να καταστήλει κάθε αντιστασιακή δράση, τόσο οι καλλιτέχνες ενώνονται σε ένα σώμα, αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, και αγωνίζονται είτε στην πόλη είτε στο βουνό με έργα και με όπλα. Οργανώνουν το ΕΑΜ των καλλιτεχνών, συσπηρώνονται σε καλλιτεχνικές ομάδες, σε εργαστήρια και δουλεύουν ακατάπαυστα σε μια τέχνη η οποία ήταν τότε στρατοπεδική. Ήταν στρατευμένη για τον αγώνα για τη λευτεριά, αλλά και στα προσωπικά τους έργα, συγκλονισμένοι από τα γεγονότα, τα εκφράζουν. Τις εκτελέσεις στην Κεσαριανή το 1944 των 200 κομμουνιστών, το άγριο και ανελαίητο πογκρόμ των αναπήρων πολέμου του αλβανικού έπους, τα αιματηρά μπλόκα στην Κοκκινιά και σε άλλες περιοχές. Μαζί με αυτά όμως εκφράζουν και αποτυπώνουν την ελπίδα για το μέλλον, τον αγώνα για τη λευτεριά και κυρίως το προσωπικό μεγαλείο των ανθρώπων μπροστά στο απόσπασμα. Σήμερα, δεκαετίες μετά, η τέχνη, ο κινηματογράφος, τα εικαστικά, η ποίηση, ο χορός, η μουσική αποτυπώνουν με το δικό τους ιδίωμα το τραγικό αυτό ιστορικό κεφάλαιο. Το 2010 τοποθετείται ένα γλυπτό έξω από το στρατόπεδο, από την είσοδο του στρατοπέδου, το οποίο ανατέθηκε στο Χάρι Λαλέ, γιο αγωνιστή από το Χαϊδάρι. Ύψους 4 μέτρων, το γλυπτό αυτό είναι φτιαγμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, γιατί όπως υποστηρίζει ο καλλιτέχνης, οι ιδέες είναι από ατσάλι, δεν φθείρονται ποτέ στο χρόνο. Επάνω είναι ενσωματωμένα μερικά σημειώματα από αυτά που αφήνανε, γράμματα που αφήνανε οι κρατούμενοι που πηγαίναν για εκτέλεση, όπου τα διαβάζανε, τα ρίχναν στον δρόμο για να τα διαβάσουν οι δικοί τους άνθρωποι, οι οικογένειές τους, οι συναγωνιστές τους, η ίδια η κοινωνία. Ήτανε ο ίστατος αποχαιρετισμός. Και έτσι μπορούμε και εμείς σήμερα, στη λιτή επιφάνεια του γλυπτού, να τα διαβάσουμε. Αλλά και εδώ που βρισκόμαστε, στα βαγόνια αυτά, το 2018, ο εικαστικός Ράνια Καπελάρη οργανώνει μία ομαδική εικαστική έκθεση με θέμα, υπό τον τίτλο, «Το τρένο του φόβου». Αυτή τη φορά για την εκτόπιση των Εβραίων από το Ρουφ στο Auschwitz.
Σήμερα το Χαϊδάρι δεν είναι ανοιχτό. Το στρατόπεδο ανήκει ακόμη στο στρατό που το διαχειρίζεται για δικούς του σκοπούς. Το μπλοκ 15 όμως, ο τρομακτικός αυτός τόπος, υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού μετά από ενέργειες της Μελίνας Μερκούρη. Παρ' όλα αυτά δεν είναι επισκέψιμο στο κοινό παρά μετά από ειδική άδεια, γιατί μοιράζεται την ίδια είσοδο με το υπόλοιπο στρατόπεδο. Ο Δήμος Χαϊδαρίου, για να τιμήσει τα θύματα, τα οποία ανέρχονται σε χιλιάδες, ίσως και 20.000, διεκδικεί εδώ και δεκαετίες να του δοθεί αυτός ο τόπος, αυτό το στρατόπεδο, για να ιδρύσει, να δημιουργήσει ένα τόπο μνήμης, ένα μουσείο μνήμης, ένα ιστορικό μουσείο. Ας αφήσουμε τώρα τη μουσική να αναλάβει και να συνεχίσει το ιερό χρέος της μνήμης. Θα μας αφηγηθεί όσα δεν υπόνονται με λόγια. Εμείς θα σιωπήσουμε βλαβικά και θα τα ακούσουμε.